Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Χρήστο Πλειώση, τον δικηγόρο και πρόεδρο της Ένωσης Φορολογουμένων Ελλάδας, ο οποίος θα αναπτύξει στην ομιλία του το ζήτημα της διεθνούς και συγκαταλληματικής κατοχύρωσης του ελάχιστου χωρίου αξιοπρεπούς διαβίωσης. Θα μας δώσει κάποια ιστορικά στοιχεία τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά βεβαίως και σε συσχετισμό με την σημερινή κατάσταση. Ο λόγος στον κύριο Πλειώση. Καταρχήν, ευχαριστήσω όλους τους παρισθάνους και τον κύριο Υπουργό μας στην συμπαρουσία, τον κύριο Πρίτανη, που μας φιλοξενεί στο Χαρκόβη Πανεπιστήμιο και ευχαριστώ για τη συνδιοργάνωση τόσο το Χαρκόβη Πανεπιστήμιο όσο και την Ένωση των Χαρκοβίων. Το δικό μου θέμα έχει να κάνει κυρίως με την νομική διάσταση του προβλήματος, η οποία είναι και αυτή που έχει προκαλέσει και το σημερινό συνέδριο, με την έννοια ότι αφορμή για το σημερινό. Για τη σημερινή μερίδα υπήρξε μια δίκη αυτή τη στιγμή εκκρεμή στο Συμβούλιο Επικρατείας και ενδέχεται να γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έως πρωτοποριακή απόφαση για το φορολόγητο όριο. Αφορά την περίπτωση μια ίσω να το έχετε λάβει υπόψη από τα μέσα μαζική ενημέρωση, ότι αφορά έναν υπερπολίτη, ο οποίο διεκδίκησε να ληφθεί ως αφορολόγητο όριο όχι αυτό που το ορίζει ο νόμος, αλλά αυτό που ο ίδιος τεκμηριώνει με τις δαπάνες ελάχιστης διαβίωσης. Δηλαδή πήγε με χαρτί λιμωριού και τα προσέθεσε όλες τις αποδείξεις οι οποίες τεκμηριώνουν τις δαπάνες και λέει αυτές οι δαπάνες δεν θα μπορούσαν να φορολογηθούν. Άρα εγώ για αυτές δεν πρέπει να αποστηριχθώ ούτε ένα ευρώ. Άρα για αυτές επομένως θα πρέπει να θεωρηθεί ότι όλες αυτές τις πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστούν ένα φορολογητό όριο πάνω στο εισόδημά μου. Και έτσι συνέθεσε ένα ξεκυκλωμένο εντός εισαγωγικών φορολογικό όριο. Ένα φορολογικό όριο προ το συντηρητικό του στην ειδική του εξαρτημένη περίπτωση. Πριν μιλήσω όμως γενικά για το θέμα του φορολογικού όριου και πώς πιστεύουμε ότι πρέπει το Χαρκόβη Πανεπιστήμιο και η κεντρική οικονομία να παίξει το ρόλο της, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στην έννοια του φορολογικού και επειδή υπάρχουν και φοιτητές και πρέπει να αντιληφθούν όλοι η μελλοντική απόφυτη πώς είναι δομημένος αυτός ο θεσμός. Το φορολογικό όριο γεννήθηκε αρκετά παλιά. Ο δικηγόρος πρόεδρος, ο εκπρόσωπος του δικηγορικού συλλόγου ανέφερε το θέμα των Αγινάτων, όντως είναι αρκετά παλιές οι ρίζες του, αλλά σε νομοθετικό κείμενο ξεκίνησε στους Ναπολεόντιους πολέμους, ως έκτακτη εισφορά να επιβάλλεται ο φόρος εισοδήματος, με πρώτο φορολόγητο όριο τις 60 λίρες Αγγλίες, δηλαδή από την γέννησή του είχε την έννοια το φορολόγητο όριο, για να καλύψει τις έκτακτες δαπάνες των χερσαίων επιχειρήσεων κατά του Ναπολέοντα, το 1799. Δηλαδή το 1798 ψηφίστηκε και το 1799 εφαρμόστηκε. Όπως είναι στη φορολογική νόμη που ψηφίζονται το πρώτο έτος και το επόμενο εφαρμόζονται. Με αφορμή όμως αυτό, το νομοθέτημα το οποίο ξεκίνησε ως προσωρινή έκτακτη εισφορά, αλλά τελικά έγινε και κατέκτησε όλο τον κόσμο, αυτός ο φόρος έφτασε και στην πατρίδα μας με καθυστέρηση αρκετών ετών, γύρω στα 130 χρόνια. Και ειδικότερα ο φόρος καθαρών προσόντων του 1919, το 1940 αποτελεί μια μέρη αντιγραφή του αντίστοιχου τότε του γαλλικού συστήματος φορολόγησης. Είχε προσδιορίσει στο άρθρο 6 ένα όριο συντήρησης ελάχιστο, το οποίο το αναφέρει τον εξή ενδιαφέροντα τίτλο, ο οποίος είναι δεικτό για να καταλάβουμε πόσο είναι σημαντική η σύνδεση με την μηνιακή οικονομία. Λέει εκτόσεις ελαχίστου συντηρήσεως. Δεν λέει αφορολογητό όριο. Μπαίνει στην ουσία τι είναι το αφορολογητό όριο. Το αφορολογητό όριο από μόνο του είναι μια κενή, ένα κέρυφος χωρίς νόημα. Το νόημα του δίνεται από τους παλαιούς νόμους και εκεί πρέπει να ανατρέπουμε για να το αντιληφθούμε. Και λέει εκτός της ελαχής του συντηρήσεως. Όταν καταργήθηκε αυτός ο νόμος με το 3323 το 55, υπήρχε ένα αντίστοιχο άρθρο 8, το οποίο πάλι αναφέρεται σε ελάχιστο όριο συντηρήσεως. Δηλαδή, γιατί πως είναι ενδεικτική το γράμμα του νόμου, είναι ενδεικτικό για να αντιληφθούμε ότι σκοπός των νομοθετών αυτών, οι οποίοι θα σας πω ότι δεν είχαν συνταγματική υποχρέωση, αλλά είχαν μάλλον ηθική ευαισθησία και, και αντίληψη της κοινής λογικής, καταφέραν να βγάλουν την ουσία και να την αποκτώσουν στο γράμμα του νόμου. Τι έλεγαν αυτά τα δύο άρθρα του 1995, ότι ένα ποσό από το εισόδημα δεν θα υπόκειται σε χώρο, γιατί δίνει και τον λόγο, δίνει και την εξήγηση τώρα. Γιατί αυτό είναι το απαραίτητο για να ζήσεις. Πάμε στο θέμα των Αγινάτων που ανέφερε προηγουμένως ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου, ότι είναι το ποσό το οποίο είναι απαραίτητο για να έχεις μια διαβίωση, να επιβιώσεις. Δηλαδή, μπορείς να στερηθείς και τις θερμίδες που χρειάζεται για να ζήσεις σαν άνθρωπος, μπορείς να στερηθείς στη σημερινή εποχή το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, τις παροχές. Όμως, επειδή η εξήγηση μου αφορά τη θερματική κατοχύρωση, θα αναφέρω το εξής. Είναι επιπληκτικό αυτό. Τότε δεν υπήρχε καν κανόνα για την αξιοπρέπεια, που να προστατεύει μόνο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δηλαδή, το 19
1995 ήταν πιο ευαίσθητος ο νομοθέτης και είχε πει μάλιστα στις εργασίες όταν συντάσσαμε τον νόμο στην Βουλή, ο αρμόδιος συγκριτής του νόμου, ότι λέει είναι λέει ευχαίρειά μας και το δίνουμε χωρίς να έχουμε συνταγματική υποχρέωση. Υπάρχει δηλαδή συντηρητή διατύπωση, την έχω μέσα στην εισήγηση μου, δεν σας την διαβάζω, αλλά λέει ότι τα ανωτέρα ποσά δεν απολύονται του φόρου ως ελάχιστα όρια συντηρήσεως στα πλαίσια μιας συνταγματικής υποχρέωσης. Αλλά επειδή είναι εύλογο, δηλαδή είναι πολιτική βούληση που προστάτευσε και δημιουργήσε. Άρα θα καταλήξουμε στο συμβαίνοντα ότι το φορολογικό όριο είναι από η πολιτική καλή βούληση που μας το δίνει και από ό,τι θέλει μας το παίρνει. Αυτό θα ίσχυε μέχρι και το 1975, γιατί το 1975 υπήρξε ένα νέο σύνταγμα, το οποίο μετέφερε στην ελληνική διεύρυνη τάξη και στον ελληνικό συνταγματικό δίκαιο τον κανόνα της προστασίας της αξιοπρέπειας. Η προστασία της αξιοπρέπειας, που πολλές φορές το συγχαίρουμε και το έχει γίνει καμιά φορά και σύνθημα η ίδια η έννοια, το συγχαίρουμε με έναν κανόνα ο οποίος δεν παράγει αποτελέσματα. Εμείς οι νομικοί λέμε αυτούς τους νόμους ατελείς νόμους. Δηλαδή είναι κανόνες οι οποίοι είναι ευχολόγια. Το αν είναι ευχολόγιο ή όχι το έχουν διευκρινίσει οι ίδιοι οι συντάκτες του συντάγματος. Ο κ. Μαγκάκης είχε κάνει μια παρατήρηση, πολύ χρήσιμη παρατήρηση στην Βουλή, γιατί ότι δεν είναι απλά ένας κανόνας ατελής ο οποίος αποτελεί ευχολόγιο, είχε μια πολύ έτσι, συγκεκριμένη διατύπωση. Λέει η λέξη προστασία, όταν λέει το κράτος έχει, έχει αναλάβει την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, έχει αναλάβει πλέον την προστασία με θετικό τρόπο, δηλαδή με μέτρα. Δηλαδή δεν μπορεί πλέον να λαμβάνουν χώρα περιστατικά που βουθύνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να γίνονται ανεκτά από το κράτος. Πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο, δικαστικά, νομοθετικά, διοικητικά, να επεμβαίνει το κράτος και να τα αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Στην περίπτωση όμως του φορολογικού ορίου, θα πει κάποιος, τι δουλειά έχει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια με το αφορολόγητο όριο ή να το χρησιμοποιεί, να το πούμε όπως θα έπρεπε να το λέμε, το ελάχιστο όριο διαβίωση όπως θα λέγανε οι παλαιοί νομοθέτες που καμιά φορά είναι πιο σοφοί ως προς τη διατύπωσή του. Ο κανόνας αυτός για την προστασία της αξιοπρέπειας μας έρχεται από κάπου, δεν είναι ελληνική έρευνα. Έχει έρθει από τη Γερμανία. Έχει έρθει από το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα της Γερμανίας στον θεμελιώδη νόμο, στο άρθρο 1, ο οποίο τον επέβαλαν οι σύμμαχοι μετά την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. Από εδώ και πέρα, η υποχρέωση του γερμανικού κράτους είναι να σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στο άρθρο 1 του Συντάγματος. Στα πλαίσια αυτού του νομοθετήματος, βγήκε και παρέχει μια πολύ ενδιαφέρουσα νομολογία στα γερμανικά δικαστήρια με βάση όμως τον ίδιο κανόνα, τον ίδιο που έχουμε γεμίσει. Και μάλιστα αφορά καταρχήν το ελάχιστο όριο διαβίωσης από την πλευρά την επιδοματική, ότι πρέπει να δίνεις στους τοπούς τουλάχιστον τόσο όσο χρειάζεται για να τη βιώσουν. Αλλά έχει και την πλευρά την φορολογική, ότι δεν μπορείς να τους αφαιρείς μέσω του φόρου ένα ποσό εισοδήματος τέτοιο, ώστε να τους καθιστά πλέον μη ικανούς να καλύψουν τις βιωτικές τους ανάγκες. Δηλαδή δεν μπορείς να το πω σε απλά καθημερινά ότι από έναν άνθρωπο που παίρνει ένα χι ποσό που είναι απαραίτητο για να το διαβιώσει, αν το αφαιρέσεις αυτό το ποσό, ή το μισό ή το ένα δεύτερο, πλέον δεν τις καλύπτει τις βιωτικές ανάγκες και βρίσκεται σε μια κατάσταση εξαντλίωση. Είτε θα φάει, είτε θα έχει νερό, είτε θα έχει θέρμανση για να καλύψει τις φορολογικές υποχρεώσεις. Οπότε φτάνουμε να έχουμε έναν φόρο ο οποίος ήταν πέρα από το ενεργητικό υπόβαθρο, ήταν και αντίθετο στην αρχή της αξιοπρέπειας. Αυτή η νομολογία, η οποία εκτενώς έχει αναφερθεί και στους νόμους που κατά καιρούς έχουν, μάλλον όχι στους νόμους της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, ειδικότερα από την Επιτροπή της Βουλής στην Επιστημονική που σχεδιάζει τους νόμους του πριν, είχε αναφερθεί ιδιαίτερα και είχε επισημανθεί ότι υπάρχει αυτή η γερμανική νομολογία. Επίσης, υπάρχει ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το γνωρίζουμε, ότι στην Γερμανία υπάρχει μια διαδικασία στην οποία εδώ θα μπορούσε να παίξει έναν ρόλο το χαρακό του Πανεπιστημίου. Υπάρχει μια διαδικασία προσδιορισμού του ελαχίστου ορίου διαβίωση. Μάλιστα, μια ειδική κρατική υπηρεσία αναλαμβάνει και ενημερώνει ένα διετία και επικαιροποιεί τα στοιχεία του ελαχίστου ορίου διαβίωση. Το οποίο χρησιμοποιείται για πολλού νομοθετικού σκοπού. Ένα από αυτού είναι για να προσδιορίζεται και τα όρια τη φορολογική ικανότητα. Είναι και για επιδοματικού λόγου, δηλαδή. Παραδείγματος χάρη δεν μπορεί να πάρει ένα επίδομα αν έχει εισόδημα του ΕΠΕ κλπ. Έχει πολλές χρήσεις, δεν είναι δηλαδή μόνο η φορολογία. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτό το όριο, το γνωρίζουμε, το βρίσκουμε με τις μεθοδολογίες τις επιστημονικές. Και φτάνουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Πώς θα μπορούσαμε αυτό το αφορολόγητο όριο που υπάρχει σήμερα, που όπως είπε ο πρόσωπος του Γιώργου, έχει καταργηθεί. Δεν υπάρχει σήμερα. Σήμερα, τι αφορολόγητο όριο ξέρετε τι έχουμε. Έχουμε μία μείωση φόρου.
πιστοτικό υπόλοιπο, να το πω, μία μείωση, μία λογιστική εγγραφή μείωση του φόρου, που είναι 2.000%. Δεν υπάρχει η έννοια του φορολογικού εγχώριου. Δηλαδή, βρισκόμαστε σε καθεστώ μία αρμονία, όχι με έναν κανόνα ελληνικό, αλλά με έναν κανόνα ο οποίο έχει, α το πούμε, γερμανική και οικουμενική προέλευση. Γιατί δεν το συντέταξαν το συγκεκριμένο άρθρο μόνο του Γερμανοί. Ήταν σε καθεστώ πολιτική ανομαλία όταν. Αποκατάσταση μια πολιτική ανομαλία όταν θεσπίστηκε ο νόμο στη Γερμανία του 1947, νομίζω. Το άρθρο 1 του θεμελιώδου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό για να φτάσουμε στη σύνδεση τη νομική κατοχήρωση περί αλλαγή του ρήου αξιοπρέπεια με την οικιακή οικονομία είναι ότι χρειάζεται κάποιο να τα βάλει κάτω. Να βρει ποιο είναι αναπερίπτωση το ελάχιστο ρήο διαβίωση. Υπάρχει ανάγκη από μια σοβαρή, πληρωμένη και επιστημονική μεθοδολογία, η οποία αφού θα διεκδικήσει την επιστημονική πιστοποίηση, θα πρέπει μετά να παλέψει για τη θεσμική τη κατοχήρωση. Δηλαδή, αφού βρεθεί ότι υπάρχει μια μεθοδολογία πολύ σαφή και πολύ συγκεκριμένη για να προσδιοριστεί είτε σε επίπεδο μακροσκοπικά είτε προσωπικά, είτε σε γενικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο μακροοικονομία, είτε σε επίπεδο μικροοικονομία. Δηλαδή, είτε γενικά να πούμε σε όλη την Ελλάδα πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο φορολόγιο ή σε όλε τι γεωγραφικέ περιοχέ να υπάρχει ένα συγκεκριμένο φορολόγιο για την οικογένεια, είτε να υπάρχει μια μεθοδολογία ανά οικογένεια. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υπάρχουν και τα δύο παράλληλα και να αλληλοσυμπληρώνονται. Δηλαδή, η πρόταση του Συλλόγου Έντες Φορολογούμε προς το Πανεπιστήμιο της Οικιακής Οικονομίας είναι η εξής. Να υπάρξει μια παράλληλη παρουσίαση μιας μεθοδολογίας, η οποία θα έχει δύο κλάδους. Η μία θα είναι η γενική, πώς θα βγάζουμε στην Φλόρινα ή στο Λασίθι το φορολόγητο όριο, γιατί έχουν τελείως διαφορετικές ανάγκες από το κάτω της Αθήνας. Αλλιώς μεταφέρεται, άλλες ανάγκες μεταφοράς, άλλες ανάγκες υγείας, άλλες ανάγκες θα πάνε σε ηλεκτρικό ρεύμα, έχει ο ένας κάτοικος από τον άλλο. Αλλά πέραν αυτού, πρέπει να ξέρουμε ότι υφίστανται και οι ιδιαιτερότητες, τις οποίες εμείς οι νομικοί πρέπει να τις αναδεικνύουμε και δεν πρέπει επειδή είναι μόνο το 3%, το 2% να το στέλνουμε στη διάδα. Το 2% πρέπει να αναδεικνύεται και να πηγαίνει και να διεκδικεί το αφορολόγητό του θεσμικά, είτε με το διοικητικό τρόπο, είτε με τον δικαστικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι επιστήμονες της οικιακής οικονομίας είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να γίνουν οι εκτιμητές του ελάχιστου όριου διαβίωσης. Όπως εκτιμούν τα κίνητα τη συγκεκριμένη αξία τους, οι ειδικοί οικονομολόγοι επιστήμονες, μπορεί ένας ειδικός επιστήμονας της οικιακής οικονομίας να προσδιορίσει ότι η συγκεκριμένη οικογένεια έχει ανάγκη για να επιβιώσει τη συγκεκριμένη. Και θα λέω συγκεκριμένη, γιατί λέω συγκεκριμένη. Γιατί ποτέ έχει συγκεκριμένο σπίτι, με συγκεκριμένα προβλήματα, συγκεκριμένα μέλη οικογένειας, με συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες ή χαρίσματα ή προβλήματα, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μπορεί να έχει ένα παιδί το οποίο έχει μια ιδιαίτερη έφεση σε μια επιστήμη, ένα παιδί που να έχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας. Μπορεί να έχει μια κατοικία η οποία να είναι ιδιόκτητη, αλλά έχει κάποια ιδιαίτερα κόστη συντήρησης. Όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να φτιαχτεί ένας σοβαρός και αξιοπρεπής οικιακός προϋπολογισμός, ο οποίος να κατατίθεται ενώπιον του αρμόδιου φορέα, ο οποίος θα βάλει τη σφραγίδα και θα πει κατοχυρώνεται. Πλέον προστατεύεσαι από το ελληνικό δημόσιο για αυτό το ποσό. Αυτό το ποσό θα είναι αυτό που είπαμε πριν, το πρόβλημα, το ιδιαίτερο, που είπε ο Θωμάς Βαγκινάτης. Το ποσό το οποίο το κράτος δεν μπορεί να το, δεν μπορεί να το επιβαρύνει με πλέον φόρους. Τελειώνοντας την εισήγηση, ήθελα να πω το εξής. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι η σημερινή εκδήλωση είναι ένα χειροπέδημα. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια συνεργασία στο μέλλον σε οποιοδήποτε βαθμό και θα δημιουργήσουμε σαν ένωση φορολογουμένων έναν διάβλο επικοινωνία και με το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο και με το Σύλλογο Αποφύτων, γιατί πρέπει να περάσει στην κοινωνία η δουλειά που μπορείτε να κάνετε. Και αυτή τη δουλειά μπορούμε να την λάβουμε στην διάδοση τη δυνατότητα και τη προσφορά που μπορεί να παρέχετε σαν επιστήμονε τη οικιακή οικονομία. Δηλαδή, άλλωστε, η λέξη επάγγελμα φόντη είναι η λέξη σημαίνει υπόσχεση. Επομένως, μπορείτε σαν απόφοιτη της οικιακής οικονομίας να υποσχεθείτε ότι μπορείτε να προσδιορίσετε και με το ελάχιστο αξιοπρεπούς διαβίωσης και αφού το τεκμηριώνετε να το προσδιορίζετε και να το προσδιορίσετε, να το πηγαίνετε στα αρμόδια θεσμικά όργανα είτε σε δικηγόρους, είτε αν ποτέ η διοίκηση βρεθεί να το αντιλαμβάνεται από μόνη της, να το πηγαίνετε στην διοίκηση και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δεχθεί τις υπηρεσίες σας να είναι προστατευμένοι για αυτό το ποσό του εισοδήματος. Σε τελική ανάλυση, ο φορολογικός νόμος, αν θέλει να μακροημερεύσει, πρέπει να έχει κερδίσει τη συνένεση της κοινωνίας.
Και μόνο ένας νόμος που σέβεται πράγματι την ανθρώπινη εξαιρετικότητα μπορεί να δημιουργεί κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ.